παρουσία του Δημάρχου Άργους Βασίλη Μπούρη, ο οποίος μάλιστα είχε διατελέσει και πρόεδρος της, έγινε το Σάββατο χορός της Αργολικής Πολιτιστικής Πρότασης. Έχω τελέσει και πρόεδρος σε αυτό το σύλλογο την πιο προηγούμενη τριετία. Άρα το γνωρίζω από μέσα πολύ καλά τι προσφέρει. Σημαντική εργασία σε όλο το τομέα των πολιτιστικών γεγονότων. Ειδικά το θεατρικό και τη χοροδία. Είναι δύο σημαντικές παρουσίες στην πόλη του Άργους. Με ποιότητα, πραγματικά και χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση από κανένα φορέα. Από ιδίους πόρους αυτή η πρόταση. Για όλα τα αντικείμενα που ασχολείται. Το θεατρικό, η χοροδία και όλες τις άλλες δραστηριότητες. Σήμερα εκπροσωπώ τον Ομάρχη σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Είναι ένας σύλλογος πολιτιστικός του Άργους με πολύ σημαντική προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να διασκεδάσουμε, να ευχηθούμε σε αυτούς δύναμη και υγεία και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γιατί η προσέλευση του κόσμου, η ανταπόκρισή τους ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Πέρα από το ότι μας δημιουργεί και, έτσι, και υποχρεώσεις να ανταποκρινόμαστε σε αυτά που ο κόσμος ζητάει, όχι μόνο στον τομέα της διασκέδασης, αλλά και στα πνευματικότερα. Έτσι. Και ελπίζουμε ότι θα είναι πάντα κοντά μας. Απόψε ελπίζουμε να ευχαριστηθούν οι φίλοι μας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, πέρα από τα τυπικά, δηλαδή από το καλό φαγητό, από τα ποτά, είναι δωρεάν τα ποτά, τα βασικά βέβαια. Υπάρχει μια ζωντανή μουσική από τα παιδιά της Λαϊκής Ορχήστρας του Δημοτικού Οδείου Άργους με διευθυντή τον Γιάννη τον Πετσάκο και υπάρχει και ένα δώρο σε εισαγωγικά έκπληξη από το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου. Κάτι το οποίο ούτε και εγώ γνωρίζω ο ίδιος.